μετά από τα γεγονότα που γίνονται στο επίπεδο της πανδημίας και μετά από δημοσιεύματα και μετά από γνώση της κατάστασης η οποία υπάρχει στο νησί, η Επιτροπή του Δήμου Προστασίας, που την έχει βέβαια ιδρύσει ο Δήμαρχος και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, συνεδρίασε σήμερα και έχουμε να πούμε λίγα πράγματα στους συμπολίτες μας. Εγώ σαν γιατρός προσωπικά έχω κάνει το εμβόλιο. Έχω κάνει και τις δύο δόσεις. Θα το κάνει όλη η οικογένειά μου και θα ήθελα από εδώ να απευθυνθώ στους πολίτες οι οποίοι είναι κοινωνοί των μαγαζιών που ανοίξανε, ότι αν δεν προσέξουμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, πιθανόν να γίνουν υπεύθυνοι ώστε με ένα κάθετο lockdown να έχουμε οικονομική κατάρρευση εδώ πέρα, να κάνουμε ζημιά δηλαδή στους επαγγελματίες. Επομένως λοιπόν απευθύνουμε πρώτα στους πολίτες, τους συμπολίτες μου και τους λέω ότι η χαλάρωση των μέτρων που αποσκοπούσε στην οικονομική κάπως ας πούμε καλυτέρευση του κόσμου δεν σημαίνει την μη ύπαρξη της πανδημίας. Ο ιός υπάρχει δίπλα μας και μάλιστα με παραλλαγές που κανείς δεν ξέρει ακόμα τι ρόλο παίζουν. Η μάσκα είναι το μόνο μέτρο το οποίο θα πρέπει να το έχουμε και εμβολιασμένοι ακόμα κατά νου και όχι να γίνεται αυτό που βλέπουμε μέσα στα μαγαζιά της εστίασης που δεν τηρούν κανένα μέτρο, όχι οι καταστηματάρχες. Οι καταστηματάρχες θα είναι τα θύματα αύριο μεθαύριο όταν το κάθε το lockdown κλείσει τα μαγαζιά τους. Δηλαδή εσείς θα κάνετε ζημιά στους συμπολίτες σας. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Η τήρηση των μέτρων, γιατί ο ιός υπάρχει. Δεν έφυγε. Η χαλάρωση των μέτρων ήταν καθαρά οικονομική. Βέβαια και ψυχολογική. Όντως, κουραστήκαμε. Όντως, μας ζόρισε όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι το οποίο δεν το φέραμε εμείς, ούτε εσείς. Ήρθε μόνο του, είναι μια βιολογική απειλή. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε λογικά ότι υπάρχει εδώ. Το δεύτερο το οποίο με ανησύχησε και με στεναχωρεί λίγο, είναι ότι το νησί μας βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά με αρκετούς αρνητές του εμβολιασμού. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι όταν λέγαμε παλιά που τα εμβόλια βρισκόταν στα σπάργανα, φυλάξτε τους παππούδες σας να τους δώσετε το δικαίωμα να εμβολιαστούν όταν θα βγουν τα εμβόλια, η εποχή αυτή ήρθε τώρα. Και βλέπω ότι εγώ τουλάχιστον που το έλεγα επαληθεύτηκα. Σώθηκαν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, επειδή έκαναν το εμβόλιο και ξανανόσησαν και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα γεροκομεία τους, στα σπίτια τους, χωρίς τον κίνδυνο 50% του θανάτου της μονάδας και ενός αριθμού μεγάλου ανθρώπων που χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Βλέπετε όμως ότι οι αριθμοί των θανάτων και των νοσηλευμένων στις ομάδες πέφτουν σιγά σιγά και αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο αυτή τη στιγμή που έχουμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε από την πανδημία. Κανένα άλλο μέτρο. Μέχρι τότε πρέπει να φυλαγόμαστε. Ξέρω ανθρώπους, 90χρονους, ανθρώπους με τελευταίο στάδιο σε αναπνευστική ανεπάρκεια, οι οποίοι ξανανόσησαν μετά το εμβόλιο, το πέρασαν σαν μια απλή γρυπούλα, νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους απλούς στο νοσοκομείο και γλίτωσαν. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να μας κάνει να ζητήσουμε το εμβόλιο. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι σας να είστε θετικοί στον εμβολιασμό. Το μόνο που μπορώ να σας πω και το δέχομαι εκ μέρους σας είναι να κάνετε επιλογή του εμβολίου. Δηλαδή, αν το εμβόλιο το οποίο σας προτείνουν δεν σας κάνει ή έχετε αμφιβολίες, κανένας δεν σας αφαιρεί αυτό το δικαίωμα. Θα περιμένετε και θα κάνετε το εμβόλιο της επιλογής σας. Όλοι όμως να εμβολιαστείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κανένας άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό του φαύλου κύκλου. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση εδώ, η Επιτροπή συνεδρίασε, ο Δήμαρχος έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις προς τα κεντρικά όργανα που όντως αυτή τη στιγμή προχωρούν τον εμβολιασμό όσο μπορούν.
Ο Δήμος αυτή τη στιγμή που σας είπε και ο κύριος Αλεξίου κάνει κάθε τόσο με το ΕΟΔΗ εδώ και εκεί rapid test μέσα στη Μυτιλήνη. Ο Δήμος συνεχίζει έχοντας όποιες πληροφορίες έχει την εχνηλάτηση διαμέσου της πολιτικής προστασίας. Κάνει λοιπόν αυτό που πρέπει για να προστατεύσει τον Δήμο. Το ίδιο κάνει και η Περιφέρεια, σε ευρύτερο πλαίσιο. Δεν είναι όμως ο Δήμος, φίλοι μου, και η Περιφέρεια, ούτε η αστυνομία, δεν είναι αυτοί που θα καθίσουν πάνω το κεφάλι μας και θα θέλουμε κανέναν αστυνόμο στον καθένα. Είμαστε εμείς. Εμείς που είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι, δεν είμαστε παιδιά, δεν ζούμε πια στα βουνά ούτε στις ζούγκλες. Μπορεί ο καθένας σας με το ίντερνετ να πληροφορηθεί τι γίνεται γύρω και να πιστείτε ότι η πανδημία βρίσκεται εδώ. Επομένως λοιπόν, από τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και ο Δήμαρχος βέβαια είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτές τις πιθανές προτάσεις, είναι αφενός μεν να σας προτείνουμε, όχι να σας προτείνουμε, να σας πούμε ότι είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός. Ένα. Το δεύτερο είναι να τηρείτε τα μέτρα με ευλάβεια, τη μάσκα ειδικά, ιδίως όταν κάθεστε στα τραπέζι και τρώτε με διαφορετικούς ανθρώπους. Να ξέρετε ότι μπορεί να μεταφερθεί άνετα ο ιός ο οποίος υπάρχει, να πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί ηλικιωμένο και να καταλήξει όπως καταλήγουν αυτοί οι 50 κάθε μέρα. Το δεύτερο είναι η κατάσταση, θα μου πείτε, στο ΚΙΤ. Το ΚΙΤ αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο αριθμό θετικών, μικροί είναι, νοσηλεύονται χωρίς συμπτώματα, δεν επιβαρύνουν το νοσοκομείο, επιβαρύνουν όμως πιθανόν την κοινωνία γύρω. Υπάρχει μηχανισμός εκεί μέσα, υπάρχει αναλυτής, υπάρχει όπως άκουσα ο έλεγχος της εξόδου με rapid test, όμως φίλοι μου θα ήθελα και έχω ένα ερωτηματικό, τι γίνεται με τους ξένους υπαλλήλους στο ΚΙΤ, σμικιό, που μπαίνουν και βγαίνουν μέσα, θα ήθελα και προτείνουμε και προτείνουμε στη διοίκηση, γιατί όπως είπαμε είναι διαφορετική η διοίκηση εκεί πέρα, να ελέγχονται και αυτοί, διότι ζουν στον ιστό της πόλης και επίσης και οι Έλληνες, οι οποίοι από ό,τι ξέρω από ορισμένους γνωστούς μου, πραγματικά ανησυχούν φοβερά και βέβαια κάνουν το rapid test. Θέλουμε λοιπόν να ελέγξουμε όχι μόνο αυτούς τους πρόσφυγες που μπαίνουν και βγαίνουν, γιατί δεν μπορούμε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να κλείσεις έναν άνθρωπο τελείως μέσα, γιατί θα σου πούνε και οι δικοί σας γυρίζουν χωρίς μάσκες στα καφενεία και στα λοιπά και γράφουν ένας τα παλιά του τα παπούτσια των άλλων. Λοιπόν, όντως, γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια, αλλά έχουμε μια έκρηθμη κατάσταση εκεί και οπωσδήποτε εκείνο το οποίο θα ευχόμουν εγώ είναι να προχωρήσει μόνο ο εμβολιασμός. Θα προτείνουμε να εμβολιαστούν και οι ένικοι του ΚΙΤ, είτε ξένοι είναι είτε πρόσφυγες, διότι εγώ σαν γιατρός προβλέπω και βλέπω, όπως και εσείς, ότι το μόνο μέσο για να ξεφύγουμε από αυτό και να μην το έχουμε του χρόνου και όλα τα επόμενα χρόνια είναι ο εμβολιασμός. Σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, το οποίο είχε στην εποπτεία το βοήθεια στο σπίτι και τους παιδικούς σταθμούς, από την αρχή της πανδημίας ζήσαμε την αγωνία με τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία κάποια άτομα νόσησαν, κάποια άτομα δυστυχώς χάθηκαν. Είχαμε το θέμα με τους υπαλλήλους. Κάθε μέρα είχαμε την αγωνία αν υπάρχει περιστατικό, αν βρέθηκε θετικό, να κάνουμε ιχνηλάτηση των περιστατικών. Γι' αυτό, συμφωνώντας με τον κύριο Αξιώτη, ο οποίος ήταν και δάσκαλος μας στο νοσοκομείο, είμαι υπέρ του εμβολιασμού, βέβαια. Φυσικά είναι η επιλογή του εμβολίου που δίνεται δυνατότητα τώρα, είναι στο χέρι κάποιου να εμβολιαστεί, αλλά θέλω, το θέλω μέσα εισαγωγικά, και το περιβάλλον των ατόμων να είναι της τρεις ηλικίας, να είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και ως οίκους ευγυρίας, αλλά και στα σπίτια. Δεν νοείται να είμαστε αρνητές σε αυτή τη μάχη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τουλάχιστον τα άτομα της
πιο μεγάλης ηλικίας, αν νοσήσουν, πάνω από 50% είναι εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και το σύστημα υγείας της Λέσβου είναι ένα νοσοκομείο, το οποίο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, από μέρα σε μέρα, μπορεί να έχει 5 περιστατικά σήμερα και αύριο να βρεθεί με 20 περιστατικά και να κάτσει, όπως λέμε, το σύστημα υγείας. Συνεπώς, η άποψή μου είναι ότι, και την υποστηρίζω, ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση του εμβολιασμού. Ας είναι η επιλογή του εμβολίου, αλλά να εμβολιαστούμε. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη άμυνα σε αυτή την πανδημία. Φυσικά θέλω να σας πω ότι και την Τετάρτη θα υπάρχει ένα έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει θέσει αντιπολίτευση και μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό, να υπάρχει μία ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας τουλάχιστον στο Δήμο Μυτιλήνης. Σαν υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, θα ήθελα να πω ότι μια και ο κύριος Αξιώτης, ένας έμπειρος γιατρός για πολλά χρόνια, και ο κ. Βαρβαγιάννης και μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι μας είπαν θετικά πράγματα τον εμβολιασμό, μας είπαν τις προτάσεις και κάναν μια έκκληση στο λεσβιακό λαό, που πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι γνωστό αυτό και σε ποια κάμψη βρίσκεται αυτή τη στιγμή τα κρούσματα που υπάρχουν, γιατί πραγματικά, να μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα γενικότερα στο νησί της Λέσβου. Βασικά που πρέπει, αυτό που να πούμε από την πλευρά μας είναι ότι να εφαρμόζονται τα μέτρα, να προστατευόμαστε, αυτά που μας είπαν και οι γιατροί, να σεβαστούμε τους υγειονομικούς, οι οποίοι για πολύ χρονικό διάστημα δίνουν μια μεγάλη μάχη, τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι στα νοσοκομεία, ένα σεβασμός να εφαρμόζουμε τα μέτρα απέναντι σε αυτούς και δεύτερον ένα σεβασμός ο οποίος θα είναι απέναντι στις οικογένειες που έχουν θύματα. Θα πρέπει, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, η πρόταση που έκανε προς τα κυβερνητικά κλιμάκια ο εμβολιασμός και των μεταναστών, αλλά και των αστυνομικών και των εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται στον ΚΙΤ, θα πρέπει να βρει ανταπόκριση από την κυβερνητικά κλιμάκια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, διότι αυτοί οι άνθρωποι διανέμουν εδώ, γυρίζουν εδώ, γυρίζουν γύρω στους χώρους που είμαστε και εμείς και θα πρέπει να εμβολιαστούν. Για να υπάρχει λοιπόν έτσι μια κανονικότητα στο νησί, για να επανέλθουμε, για να φέρουμε το νησί μπροστά, θα πρέπει λοιπόν και τα κυβερνητικά κλιμάκια να μας βοηθήσουν, γιατί σηκώνουμε γενικότερα το μεταναστατικό βάρος γενικά όλη της χώρας, το περισσότερο βάρος, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει και ο Δήμαρχος, η πρότασή του να γίνει εμβολιασμός και στους γύρω και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να υπέλθει και έτσι και μια φυσική κατάσταση πλέον στο νησί μας. Σεβασμός λοιπόν και από τη θέμα της Επιτροπής εμείς σαν πολιτική προστασία βοηθάμε και υποβοηθάμε στο έργο της Εχνηλάτης και γενικά στους πολίτες που έχουν ανάγκη και όλοι μαζί σαν Επιτροπή με την αυτή του Δημάρχου που είναι και πρόσωπο Επιτροπής, δίνουμε μια μάχη για να μπορεί έτσι ο Δήμος και οι κάτοικοι του να βρεθούν σε μια καλύτερη θέση και να έχουν θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.